Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Με νέα μέτρα 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ παρά την υπέρβαση των φετινών στόχων κατατίθεται πιθανότητα τη Δευτέρα ο προϋπολογισμός του 2017. Έκκληση τώρα για συμφωνία επί του χρέους εντός των επόμενων εβδομάδων απέθυνε προς τη Γερμανία και τους υπόλοιπους πιστωτές ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος. Διαφορετικά θα χαθεί καλύτερη ευκαιρία να τελειώσει η επταετής κρίση, αναφέρει. Οι πλασματικές αντικειμενικές αξίες στην αγορά ακινήτων εξυπηρετούν το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, υποστηρίζει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεσητών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος Δημήτρης Μπινιάρης. Μιλώντας στο insider.gr, αναφέρει πως η πτώση των τιμών των ακινήτων από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφει η Τράπεζα της Ελλάδος. Χαλάστρα στο Tiffany's. Στο θρηλυκό κοσματοπωλείο της 5ης λεωφόρου της Νέας Υόρκης φαίνεται να έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ή καλύτερα η κατοικία, το περιβόητο Trump Tower, μιας και βρίσκονται ακριβώς δίπλα-δίπλα. Οι συγκεντρώσεις και τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας δεν αφήνουν τους υποψήφιους πελάτες ούτε καν να χαζέψουν τις βιτρίνες του. Ανωδικά κινείται η αγορά στο άνοιγμα του χρηματιστηρίου Αθηνών με το γενικό δίκτυο τιμών να κυμαίνει σε 603,62 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,44%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.